άλλο ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη νέα πρόταση του Μέγκα, γιατί ακούγεται ότι θα είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ελένη, είναι αλήθεια ότι δίπλα στα διπλανά γραφεία και στον Αλφα που είσαι είχαν ετοιμάσει γραφεία για τον Σεφερλί και τον Δέστε τους? Έτσι έμαθα χθες. Έλα πες, γιατί? Έλα μωρέ Γιώργο τώρα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι από ό,τι άκουσα και εγώ και από ό,τι ξέρω, γιατί ξέρεις, ο ενδιαφερόμενος θα μαθαίνει τελευταίος. Η καινούργη το είπε, έτσι να ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι είχε γίνει μια πρόταση στον Μάρκο Σεφερλή. Τώρα δεν ξέρω γιατί συγκεκριμένα. Ακουγόταν ότι μπορεί να έρθει και στον Α. Ξέρω ότι είχε πρόταση και από τον Μέκα και από τον Α και από τον Αντένα, νομίζω, την ίδια χρονική στιγμή. Εγώ πάντω. Ό,τι ξέρει, ξέρω, μην νομίζει. Πρέπει να σα πω ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο στη συνέντευξη που έδωσε στο καλοκαίρι παντού ο Σεφερλή, που είπε ότι έχω δύο προτάσει, μία από τον Μέκα και δύο από τον Α. Και γι' αυτό κλείδωσε χθε και βγήκε προ τα έξω όλο αυτό και πήγε στον Πάτρα και είπε ότι ναι, είμαι εδώ και θα πάω στο Μέκα. Και όλα αυτά. Ξέρεις τι μου κάνει εμένα εντύπωση, Ελένη? Το γεγονός ότι εσύ είσαι ένα πρόσωπο που είσαι στο πρωινό, που είσαι σε μια πρωινή ζώνη. Μήπως θα ήσουν πολύ καλύτερη από ό,τι θα είναι η τζαβαλιά με το Σεφερλί? Γιατί το δίδυμο, το ζευγάρι, το έχουμε δει. Δηλαδή, εγώ το βαριέμαι πια να δω το ζευγάρι πάλι, άλλο ένα ζευγάρι στην τηλεόραση. Άμα σου γινόταν πρώτα, θα πηγαίνες. Αυτό είναι δύο. Να τα πήρα. Πώς? Όχι, η Έλενα μιλάει ταυτόχρονα με άλλα. Ναι. Εγώ παράλληλα μιλάω με άλλα. Ναι, το καταλάβαμε, Ελενάκη μου. Το καταλάβαμε. Προσπαθούσα να μιλήσω στην Ελένη πριν, θεώρησα ότι με έχετε βγάλει εκτός αέρα και ήθελα να τη ρωτήσω. Είπε χθες ο Δημήτρης Παπανώτας ότι θα είναι εύκολος. Μάλλον ότι στην Τίνο θα κάνει πάρτι τώρα ο Γιώργος Λίσκας. Το πιστεύει εκείνη αυτό? Κοίτα να δεις, ο Δημήτρης το είπε, τον ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ τώρα μαθαίνω το χιούμορ του και πραγματικά έχει ένα δικό του τρόπο να σχολιάζει τα πράγματα. Νομίζω το είπε χάρη να θεϊσμού. Δεν νομίζω ότι πραγματικά το εννοεί. Ο Δημήτρης πιστεύει στο ταλέντο του Μάρκου και το είπε και σήμερα στην εκπομπή μας. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, όλα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το τι θα πω εγώ, το τι θα πούμε, το τι εικάζουμε ότι μπορεί να συμβεί, το τι περιμένουμε. Αν δεν δούμε τελικά τι θα γίνει, αν ξεκινήσουν όλα και οι δύο αντίπαλοι δώσουν όλη τους τη δύναμη και όλα τους τα όπλα, δεν νομίζω ότι ούτε εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάνω εικασίες, ούτε μπορώ να προβλέψω, ξέρεις, τι μπορεί να γίνει. Πάντως να θυμίσουμε ότι και πέρυσι τον Κωστόπουλο που τον περιμένουν ότι θα φάει το Λιάγκα στη στροφή,